Γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά αποφάσισε πως θέλει να ζήσει στον ηλιακό κάμπο, γιατί εδώ βρήκε ανθρώπους και στο ξεκίνημά μου εδώ από την Ανδραβίδα βρήκα εσάς που είσαστε άνθρωποι με ιδιαίτερη ζεστασιά, με περιβάλλατε με ιδιαίτερη θαλπορή και αυτό το πράγμα με έκανε να θέλω να σας υπηρετήσω και από άλλο μετερίζει. Όπως σας υπηρέτησα τότε, αυτή θα είναι και η υπόσχεσή μου και αυτό να το ξέρετε. Πήρα την απόφαση, όπως σας είπα, να σας υπηρετήσω εκτός από το πόστο του γιατρού που έκανα μέχρι σήμερα και από το πόστο του δημάρχου. Να είμαι υποψήφιος δήμαρχος Ανδραβίδας Κιλίνης, γιατί πιστεύω σε εσάς. Γιατί πιστεύω πως δεν αξίζει σε αυτό το Δήμο το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει. Ένα τέλμα στο οποίο εδώ και 9 χρόνια δυστυχώς η Ανδραβίδα μας έχει θλιβερά πρωτεία. Συνδημότησες και συνδημότες. Από το 2010 και μετά που δημιουργήθηκε ο Δήμος, η Ανδραβίδα δυστυχώς έχει γίνει το αποπέδι του. Για 9 ολόκληρα χρόνια υπήρχε ανυπαρξία εδώ μέσα στην Ανδραβίδα. Τι να πρωτοπούμε. Ο βιολογικός καθαρισμός και τα δίκτυά του όλο μετατίθενται. Το απαρχαιωμένο δίκτυο ίδρυυσης και το ακατάλληλο για όλες τις χρήσεις νερό, σύμφωνα με την υπάρχουσα και σήμερα επερχόμενη δημοτική αρχή, αποτελεί ντροπή για αυτή την πόλη την ιστορική. Το οδικό δίκτυο θυμίζει βομβαρδισμένη πόλη και όχι πόλη του 2020. Η κεντρική αγορά της πόλης υποβαθμίζεται συνεχώς. Οι επιχειρήσεις μία μετά την άλλη κλείνουν και ο Δήμος κοιτάζει αδιάφορος, χωρίς καμία πρωτοβουλία για καλέσιτες παρεμβάσεις. Ο φωτισμός ανεπαρκής, πεζοδρόμια και παιδικές χαρές ούτε για δείγμα. Πριν από λίγες μέρες το τελευταίο ανοσιούργημα του κυρίου Δημάρχου για ένα προσωπικό του καπρίτσιο έκλεισε και τα γραφεία του Ηρακλή. Τι άλλο επιπλέον πρέπει να κάνει? Για σε όλα αυτά τα πράγματα εμείς σαν νέα δημοτική αρχή λέμε ότι ως εδώ φτάνει. Πρέπει να σταματήσει, να ξεκινήσουμε από εδώ την ανάπτυξη της πόλης που όλοι αγαπάμε, την ανάπτυξη της Ανδραβίδας. Αγαπητές φίλοι και αγαπητές φίλες, έρχομαι λοιπόν μπροστά σε αυτό το βήμα και λέω ότι για να έχει μέλλον αυτή η πόλη και κατ' επέκταση ο Δήμος Ανδραβίδας Κιλίνης, πρέπει να στελεχωθεί με πρόσωπα που έρχονται από το μέλλον. Με πρόσωπα που δεν κουβαλάνε τις αμαρτωλές συνήθειες του παρελθόντος, που δεν ασπάστηκαν τη μικροπολιτική, που φέρνουν φρέσκες ιδέες, που δεν ήτανε καρυκλοκένταυροι. Αυτοί νομίζω πως είναι όλοι αυτοί οι δικοί μου άνθρωποι. Σε αυτούς όμως τους ανθρώπους θεωρώ ότι είσαστε κι εσείς, γιατί όλοι εδώ πέρα πρέπει να είμαστε συμμέτοχοι, εάν θέλουμε να πετύχουμε. Είναι υπόθεση όχι μόνο του Δημάρχου του κυρίου Λέτζα, είναι υπόθεση όλων μας. Και των Δημοτών της Ανδραβίδας και των Δημοτών της Βουπρασίας και της Κιλίνης και των Λεχερών, αλλά και όλων των χωριών.